πρόεδρος. 3, 2, 1, πάμε. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα σήμερα να παρουσιάσω τον προπονητή, τον coach της ομάδας του ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας, τον κύριο Φώτη Παπαδόπουλο, και μετά από μια συνεργασία περσινή μαζί με τον Φώτη Παπαδόπουλο σαν τεχνικό διευθυντή, σήμερα επίσημα σας τον παρουσιάζω σαν προπονητή στο νέο ξεκίνημα της ΓΑΜΑ Εθνική στον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας. Coach, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Τη δική σας δήλωση και το τι κλίμα εισπράττεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο και τη διοίκηση του ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας, αλλά και τους φιλάθλους για την περσινή αγάπη προς το πρόσωπό μου. Και φέτος βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να δεχτώ την πρόταση του ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας να αναλάβω την ομάδα σε αυτό το δύσκολο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Λέμε ότι θα είμαστε πανέτοιμοι. Ξεκινά μια νέα προσπάθεια αναγέννησης της ομάδας μας. Ήδη σήμερα παρουσιάζουμε τα παιδιά που είναι κοντά μας, νεαρά παιδιά τα οποία θα πλαισιωθούν με έμπειρους παίχτες και ευελπιστούμε και συνεργασίες με ομάδες επαγγελματικές του νομού μας, όπως είναι η Βέρεια κλπ. Για να κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις ΓΑΜΑ Εθνικής. Mm-hmm. Τώρα πίσω μας βλέπουμε background, τους 4 νέες μεταγραφές και 2 παλιούς που έχουν ανανεώσει. Που έχουν ανανεώσει σήμερα. Ναι. Τους δούμε ένα-ένα. Ένα-ένα, βεβαίως. Και να κάνω εδώ μια παρένθεση, οπότε ετοιμάζουμε και άλλες μεταγραφές. Αύριο μεθαύριο θα σας ανακοινώσουμε και άλλες μεταγραφές για να συμπληρώσουμε ένα ρόστερ ικανοποιητικό για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Λοιπόν, είναι ο Παναγιώτης ο Χασιώτης. Βλέπετε. Γεια σας. Είναι Παναγιώτης Χασιώτης. Παναγιώτης Χασιώτης έπαιζε στην ΑΕ Ποντιό. Πέρσι ήταν από τους βασικούς παίκτες στην Α κατηγορία. Είναι χρόνια στον χώρο του ποδοσφαίρου. Τον είχα από πολύ μικρό στις ακαδημίες του Μακεδόνα Βέρειας. Mm-hmm. Λοιπόν, και είναι από τα ανερχόμενα, θα έλεγα, αστέρια του ποδοσφαίρου της Νημαθία. Okay. Καλώς ήρθατε, Παναγιώτης. Είναι γεννημένος το 2003. Καλώς ήρθατε, Παναγιώτης, στον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας. Πολλές επιτυχίες. Είναι ο Κώστας ο Αλεξιάδης, τον οποίο είχα τη χαρά να τον έχω και συνεργάτη παίχτη μου στο Αριστοτέλη Νάουσας, που πέρασα και 1,5 χρόνο περίπου στις ακαδημίες του κυρίου Βασίλη Αργυρίου. Πέρασε από την Νάουσα ένα διάστημα και φέτος έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια να κάνουμε μια πολύ καλή δυνατή ομάδα. Είναι γεννημένος το 2003, είναι επιθετικός, παίζει φορ και ευελπιστούμε φέτος να μας κάνει πολλά γκολ. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο Άρης θα πλησιάσει ο Τσικεντζής, τον έχουμε παρουσιάσει. Έχει παρουσιαστεί, τον καλωσορίζω στην ομάδα μας. Με τις εμπειρίες του, είναι από τους παίχτες που έχουν πολλές εμπειρίες στον χώρο της ΓΑΜΑ Εθνικής και θα στηριχτούμε και σε αυτόν, σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε. Καλώς ήρθες, Άρη, στην ομάδα μας. Να είσαι γερός και να έχεις πολλές επιτυχίες. Είναι ο Γιάννης ο Κοντογιάννης. Λοιπόν, έπαιζε στη Θέλα Σταυρού πέρυσι. Ήταν ο παίχτης που μας ισοφάρισε το ένα εκείνο το παιχνίδι που στα 97 πήραμε τη νίκη μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια. Καταφέραμε και τον κάναμε δικό μας. Είναι στόπερ, είναι από τους ανερχόμενους αμυντικούς της Μαθίας και ευχόμαστε να ανέβει πολύ πιο ψηλά όπως και τα υπόλοιπα παιδιά. Γεννημένος. Να είναι καλά. Γεννημένος το 1999. Καλώς ήρθες, Γιάννη, πολλές επιτυχίες να έχεις στην ομάδα μας. Ωραία. Περνάμε σε μια άλλη κατηγορία τώρα, 2 ανανεώσεις. Έτσι, στην ομάδα. Ο Γιώργος Οκολίτσης, παλιός γνωστός. Λοιπόν, τον έφερα πέρυσι τον Δεκέμβριο, μας βοήθησε πάρα πολύ. Ειλικρινά, περισσότερο από ό,τι περιμέναμε, γιατί δεν ήταν και έτοιμος. Είδε το Δεκέμβριο μαζί με τον Τριανταφυλόπουλο και τον χειμώνα τον Γιώργο Τρονοφύλακης. Μπήκε στην ομάδα και μπήκε αμέσως στην ομάδα μας. Ήταν από τους βασικούς στόπερ της ομάδας ΠΕΣ και τη μεγάλη επιτυχία της ανώτερης στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό και ευελπιστούμε και φέτος να είναι μαζί μας. Έτσι, να έχουμε επιτυχίες. Τον επανακαλωσορίζουμε. Να είσαι γερός. Και ο Μάριος. Από τους ηγέτες της περσινής μας ομάδας, τον ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο Μάριος ο Πέτκος. Λοιπόν, από τα παιδιά Μάλαμα, όχι ότι τα παιδιά δεν είναι σωστά παιδιά. Λοιπόν, και φέτος θα είναι ένα από τα στηρίγματα της ομάδας μας στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ένας παίκτης που όχι μόνο παίζει καλό ποδόσφαιρο, μέσα στο παιχνίδι είναι ηγέτης, δίνει δύναμη στα νέα τα παιδιά, τα δίνει όθεση, τα συμβουλεύει με σωστό τρόπο, με αποτέλεσμα να φτάσουν σε υψηλό σημείο απόδοση όλα τα παιδιά αυτά. Τον ευχαριστούμε και τον καλωσορίζουμε πάλι στην ομάδα μας. Έχουμε καλή συνεργασία. Mm-hmm. Λοιπόν, και θα πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Ευχαριστούμε και εμείς.